Μιλήσατε νωρίτερα για την υπόθεση του καναλιού χρηματοδοτημένου από ρωσικά κεφαλαίου, όπου υπήρχε ακόμα και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία συμμετείχαν σε αυτό, και επίση για την υπόθεση τη χρηματοδότηση κομμάτων που έχει έρθει στην δημοσιότητα. Έχουμε εκτό από αυτή την περίπτωση και το 2019 τα συλλαλητήρια συμφωνία των Περισπών. Με αναφορέ για χρηματοδότηση συλλαλητηρίων από ρωσικά κέντρα και την απέλαση από την τότε κυβέρνηση Ρώσων διπλωματών. Ε, Επίση, η Νέα Δημοκρατία έχει αδελφοποιηθεί στο παρελθόν με το κόμμα του κυρίου Πούτιν. Ε, δεσμεύεστε πω τα όσα αποκαλύπτονται στι ΗΠΑ δεν αφορούν ούτε το κόμμα σα, ούτε στελέχη που είναι σήμερα σε εσά και παλιότερα δεν ανήκαν. Καταρχήν, περιμένουμε να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι είναι αυτά που δημοσιεύονται στι ΗΠΑ και αν υπήρχαν κάποιοι. Που χρηματοδότησαν ελληνικά πολιτικά κόμματα εδώ. Ε, εκείνο που έχω να σα πω με πολύ μεγάλη σαφήνεια είναι ότι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό, η Νέα Δημοκρατία, είναι από τις, ο Έλληνα Πρωθυπουργό από του πρώτου πολιτικού σε όλη την Ευρώπη και η Νέα Δημοκρατία ε, από τα πρώτα πολιτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, που έχει ταθεί με πολύ πολύ μεγάλη σαφήνεια απέναντι στον αναθεωρητισμό και απέναντι στη λογική, την οτροπία και την αντίληψη που έχει για την διεθνή νομιμότητα ο πρόεδρο Πούτιν. Ε, Δέχτηκε κριτική σε αυτό από την αρχή. Μάλιστα, ορισμένοι ε, θέλαν να καλλιεργήσουν τη λογική των ίσων αποστάσεων για ένα χρονικό διάστημα και του πήρε χρόνο μέχρι να τοποθετηθούν κάπω πιο καθαρά. Για μα δεν υπάρχουν αστερίσκει και υποσημειώσει απέναντι σε αυτά. Είμαστε πάντοτε με την νομιμότητα, είμαστε πάντοτε με τη δημοκρατία, είμαστε πάντοτε απέναντι σε ολοκληρωτικέ αντιλήψει.